Ladies and gentlemen, esteemed guests, I am delighted to welcome you to the 7th Thessaloniki Summit. And we do hope that it will be a fruitful summit for one more time. Εκλεκτοί προσκεκλημένοι, αγαπητοί φίλοι και φίλες, κύριε Περιφερειάρχα, κύριε Δήμαρχε, περιμένουμε και τον κύριο Υπουργό. Θα ήθελα να σας καλωσορίσω θερμά στο 7ο Θεσσαλονίκη Summit. Πρέπει να σας πω ότι όλοι στον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Ελλάδος αισθανόμαστε μεγάλη ικανοποίηση γιατί έχουμε καταφέρει να είναι το Summit ένας θεσμός, να είναι ένα φόρουμ διαλόγου γόνιμου, ο οποίος είναι πολύ σημαντικός και όχι μόνο για τη χώρα μας, αλλά για όλες τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Φέτος, ειδικά, νιώθω ότι θα έχει άλλη χρειά, έναν ακόμα σημαντικό λόγο το Summit, διότι εξελίσσονται στη γειτονιά μας γεγονότα τα οποία μας προβληματίζουν και τα οποία θα περιμένουμε με μεγάλη αγωνία να ακούσουμε από τα επίσημα χείλη τι σκέφτονται, ποιες είναι οι απόψεις τους και πώς βλέπουν το μέλλον. Επίσης, έχουμε και κάποιο άλλο λόγο φέτος να ξεχωρίζει το Θεσσαλονίκη Summit. Είναι η επέτειος των 20 χρονών, 20 χρόνια από το Ευρωπαϊκή Ένωση Δυτικά Βαλκάνια, που είχε γίνει τον Ιούνιο του 2003, εδώ στη Θεσσαλονίκη. Θα ήθελα να ακούσετε ένα μικρό απόσπασμα από την τότε δήλωση του 2003, η οποία ουσιαστικά ήταν η σύνοψη των αποτελεσμάτων. Κατά τη γνώμη μου, εξακολουθεί και είναι εξαιρετικά επίκαιρο. Γι' αυτό και θα μου επιτρέψετε να σας το διαβάσω. Η οικονομική ευημερία είναι ουσιαστική και για τη μακροπρόθεσμη σταθερότητα και τη δημοκρατία στην περιοχή. Απαιτούνται επίμονες προσπάθειες και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις προκειμένου να εγκαθιδρυθούν λειτουργικές οικονομίες αγοράς και να επιτευχθεί αηφόρος ανάπτυξη και εξασφαλισμένη απασχόληση. Αναγνωρίζουμε τη σκοπιμότητα ανάπτυξης σύγχρονων δικτύων και υποδομών στους τομείς της ενέργειας, των μεταφορών και των τηλεπικοινωνιών στην περιοχή, που θα είναι συμβατά με τα διευρωπαϊκά δίκτυα. Ενθαρρύνουμε την περαιτέρω κινητοποίηση της διεθνούς υποστήριξης στους τομείς αυτούς, ιδίως μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και άλλων διεθνών χρηματοδοτικών οργανισμών και των ιδιωτικών επενδύσεων. Επέλεξα να σας υπενθυμίσω, αν θέλετε, αυτό το απόσπασμα, γιατί πιστεύω ότι είναι ακριβώς αυτά τα ζητήματα που απασχολούν διαχρονικά το Summit στη Θεσσαλονίκη. Τα θέματα που θα συζητήσουμε σήμερα και αύριο δεν μπορεί να είναι άλλα από την ενεργειακή κρίση, τις μεταναστευτικές ροές, το ρόλο των υποδομών, την κλιματική κρίση που στην Ελλάδα τελευταία βιώσαμε με μεγάλη σφοδρότητα στον Εύρο και στη Θεσσαλία, οι προκλήσεις της 4ης βιομηχανικής επανάστασης και της πράσινης μετάβασης, ο ρόλος του τραπεζικού συστήματος στην ανάπτυξη, η προσέλκυση ξένων επενδύσεων στη Βόρεια Ελλάδα και τέλος οι ανισορροπίες στην αγορά εργασίας. Καλωσορίζουμε και τον Υπουργό. Εκ μέρους του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος, ευχαριστούμε θερμά όλους τους ομιλητές που είχαν την τιμή να βρίσκονται εδώ μαζί μας. Είναι 80 ομιλητές υψηλού κύρους σε περισσότερα από 20 θεματικά πάνελς. Όλοι μαζί θα συζητήσουμε εάν όντως και πραγματικά ήρθε η ώρα της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Αλλά θα μου επιτρέψετε να πω, εδώ στο ΣΒΕ εξετάζουμε και τον ρόλο που μπορεί να παίξει η βιομηχανία μέσα σε όλο αυτό το περιβάλλον. Πιστεύουμε και νομίζω ότι δεν θα βαρεθώ να το λέω, ότι είναι ένας αναπτυξιακός πυλώνας για τη χώρα μας η βιομηχανία, ο οποίος θα πρέπει να του δώσουμε τη βαρύτητα που αξίζει. Σε αυτό το τόσο σύνθετο παγκόσμιο περιβάλλον, στο οποίο η διεθνής οικονομία κυριολεκτικά βαδίζει σε τεντωμένο σκηνή, ζητούμενο είναι ακόμα οι δύο βασικοί στόχοι της Συνόδου του 2003, η οικονομική ευημερία και η μακροπρόθεσμη σταθερότητα. Κυρίες και κύριοι, ο φόβος όλων μας είναι ότι μην
υπάρξει γενικευμένη κρίση στην κρίση που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στη Γάζα. Είναι μία δαμόκλειο σπάθη, θα μου επιτρέψετε να σας πω, για την παγκόσμια οικονομία, αλλά βεβαίως με πολύ μεγαλύτερη βαρύτητα για τη γειτονιά μας. Και δεν χρειάζεται βεβαίως να πω για τις επιπτώσεις που είναι ανυπολόγιστες και δυστυχώς ζούμε καθημερινά και την ανθρωπιστική κρίση. Τα 4 τελευταία χρόνια η διεθνής κοινότητα έχει υποστεί 3 διαδοχικά σοκ που έχουν προκαλέσει σε παγκόσμιο επίπεδο 3 διαδοχικά βαριά πλήγματα στην οικονομία. Είχαμε πρώτα την υγειονομική κρίση, μετά είχαμε την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και αυτή τη στιγμή έχουμε τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Είναι μια νέα δύσκολη κατάσταση που έχει διαμορφωθεί. Τη γνωρίζουμε όλοι, ανεξάρτητα από ποιο σημείο βρίσκεται ο καθένας και από ποια χώρα ή ποιο επάγγελμα, διότι οι αυξήσεις στις τιμές μειώνουν την αγοραστική δύναμη των οικοκυριών, συρρυκνώνουν την κερδοφορία των επιχειρήσεων. Η αύξηση κόστους παραγωγής είναι κάτι, ειδικά στα τρόφιμα, που εντείνει την ανασφάλεια όλου του κόσμου και βεβαίως ο πληθωρισμός, τα υψηλά επιτόκια δανεισμού και οι γεωπολιτικές κρίσεις αποτελούν πλέον τις μεγάλες προκλήσεις και για τις κυβερνήσεις και για τις επιχειρήσεις. Σε αυτό το πρωτόγνωρο δύσκολο περιβάλλον δραστηριοποίησης, η Ελλάδα και όλες οι χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης αναζητούμε σταθερότητα και ανάπτυξη. Όμως με τι όπλα έχει μπει η πατρίδα μας, η οικονομία μας, σε αυτή τη μάχη? Στην Ελλάδα, ευτυχώς, τα τελευταία χρόνια έχει αρθεί πλήρως η πολιτική αβεβαιότητα που επικρατούσε έντονα στα χρόνια της οικονομικής κρίσης και χάρη στις ορθές πρακτικές της κυβέρνησης, σήμερα η χώρα μας διατηρεί ένα ρυθμό ανάπτυξης πολύ υψηλότερο από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι χρειαζόμαστε η κυβέρνηση να συνεχίσει, να μην διστάζει, να αναλάβει το πολιτικό κόστος και βεβαίως να επιμείνει στη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων. Είναι δύο πολιτικά χαρακτηριστικά τα οποία βοηθούν όλο το κλίμα για την οικονομία αυτά. Όταν υπάρχει σταθερότητα, η πρόσελκυση επενδύσεων και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας είναι δεδομένες. Αποτελούν όμως και προϋποθέσεις για κάτι ακόμα πιο κρίσιμο και θα επανέλθω, θα μου επιτρέψετε πάλι, την έμπρακτη ενίσχυση της βιομηχανίας σαν αναπτυξιακό πυλώνα της χώρας μας. Εδώ στο ΣΒΕ το έχουμε πει αρκετές φορές και δεν θα κουραστούμε να το λέμε και θα το ξαναπούμε. Η βιομηχανία αποτελεί εθνικό πλούτο και πρέπει ως τέτοιον να τον αντιμετωπίζουμε. Δεν ζητάμε χάρες. Αυτό που ζητάμε είναι μια πολιτική η οποία να μας στηρίζει όσο αξίζουμε, ώστε να έχουμε και εμείς τη δυνατότητα με τη σειρά μας να στηρίξουμε την οικονομία αλλά και την κοινωνία. Θα μου επιτρέψετε να σας δώσω, ολοκληρώνοντας, κάποια ενδεικτικά στοιχεία τα οποία συνεχώς μας τονίζουν το πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος της βιομηχανίας για τη χώρα μας. Σχεδόν μία στις 4 θέσεις εργασίας του ιδιωτικού τομέα βρίσκεται στη βιομηχανία. Κάθε επιπλέον θέση εργασίας στο μεταπητικό τομέα δημιουργεί από μισό έως 2 επιπλέον θέσεις εργασίας σε άλλους τομείς. Κάθε μία θέση απασχόλησης στη βιομηχανία δημιουργεί περίπου 2 θέσεις στους τομείς της εφοδιαστικής αλυσίδας και των υπηρεσιών. Και τέλος, κάθε επιπλέον μονάδα ζήτησης στο μεταπητικό τομέα παράγει επιπλέον 1,68 μονάδες στη συνολική οικονομία. Εμείς εδώ στο Σύνδεσμο Βιομηχανιών Ελλάδος και εκφράζω την άποψη όλων μας, οραματιζόμαστε μία Ελλάδα που να μπορεί να αντιμετωπίζει με επιτυχία τις διεθνείς οικονομικές αναταράξεις. Πιστεύουμε σε μία νοτιοανατολική Ευρώπη, η οποία να λειτουργεί σαν χώρος οικονομικής συνεργασίας και να προσφέρει ειρήνη και ευημερία σε όλους τους λαούς της περιοχής. Και φυσικά πιστεύουμε στο σημαντικό ρόλο και τις προοπτικές της βιομηχανίας και της μεταποιητικής δραστηριότητας. Είναι ο τομέας που μπορεί να προσελκύσει εθνικά και διεθνή κεφάλαια και να δημιουργήσει νέες και σταθερές θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης. Με τις σκέψεις αυτές, σας ευχαριστώ όλους για τη συμμετοχή σας στο 7ο Θεσσαλονίκη Summit. Εύχομαι να διεξαχθεί ένας ουσιαστικός διάλογος, ούτως ώστε να προκύψουν αποτελέσματα για την ανάπτυξη
αντάξια των προσδοκιών μας. Σας ευχαριστώ.